με το ντε και καλά, με τις εφημερίδες, με τα μέσα όλα πάνω στη Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι μεγάλος και ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα. Mm. Πότε διεκδίκησε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, δεν το θυμάμαι εγώ. Μόνο ο Ολυμπιακός διεκδίκησε, μόνος του. Ο Ολυμπιακός αντίπαλο παλικάρι μου έχει την ομάδα που έχει το παλικάρι εκεί πέρα ο Άκης. Mm. Είναι ο Παναθηναϊκός. Mm. Ούτε την ΑΕΚ έχω αντίπαλο. Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι η άποψή σου αυτή. Διάλειμμα. Τώρα. Όχι διάλειμμα. Περίμενε, έλα εδώ. Περίμενε. Ας τα ακούσουμε. Όχι, πες με έτσι, θα δεν θέλω να ακούσουμε κάτω τώρα. Δεν υπάρχει διάλειμμα. Θα μιλάς καλά. Ένα λεπτό. Και εσύ θα μιλάς καλά. Τα παοξίδικα άστα. Άκου τώρα. Ας τα παοξίδικα. Ας σου πω ένα λόγο που έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας. Δεν έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας. Μην το λες αυτό. Νόμο. Το είπε ο Αρετόπουλος στον Ίβιτς. Το είπε ο Αρετόπουλος στον Ίβιτς. Εσύ που ξέρεις στην τρίτη αλλαγή το είπε ο Αρετόπουλος. Άκου, άκου, φιλέ. Ναι, σ' ακούω, για πέρα. Άκου. Εγώ σε άκουσα, δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα. Έτσι, καραπαπά, δεν σε διέκοψα. Ο Αρετόπουλος το είπε στον Ίβιτς στην τρίτη διακοπή. Εάν ξανασυμβεί είναι οριστική διακοπή. Αν πέσει καπνογόνο μέσα στο γήπεδο. Το είπε. Γι' αυτό δεν έβγαινε ο Ίβιτς έξω μετά. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο Ίβιτς λέει πάμε όλη την ομάδα, λέει η ομάδα πάμε. Και τον έκανε η ρόμπα ο ίδιος στο παίρνει ο Ροντρίγκες και του λέει που να φύγουμε. 4 λεπτά έχουν μείνει, κάτσε να παίξουμε. Είναι τα τούγια μαλλιά γίνονται. Τι να σε πω τώρα, να διάλειμμα. Πω διάλειμμα. Τα είπε ο Ίβιτς όλα, τα είπε και ο Ίβιτς. Μια ζωή όλα τα χρόνια βλέπω. Τα είπε και ο Ίβιτς αυτά ρε φίλε. Αντίπαλος Ολυμπιακού δεν πρόκειται να είσαι ποτέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσύ, εγώ βλέπω ήρθε η Αρούκα σε ξεφτέλησε, ήρθε η Πίσος Βάρ σε ξεφτέλησε εδώ πέρα. Και ο Πάουξ έκανε και ο γιος το πρώτο ημίχρονο. Είναι λάθος δικό σου που δεν κέρδισε. Διάλειμμα.